Λοιπόν, πάω να ανοίξω μερικά από τα υπόλοιπα πακέτα. Ναι, γενικά αυτό είναι το δεύτερο account, οπότε δεν με πολύ νοιάζει το τι ανοίγω και τι όχι. Εδώ βάλαμε Valverde. Το 83x2. Οκ. Okay. Και στο τέλος του επεισοδίου θα έχουμε και ένα icon pick να κάνουμε εδώ πέρα. Μου έχει μείνει ένα segment μόνο. Οπότε αν μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα campaign mix pack. Εδώ έχουμε Νορβηγία, left back είναι πολύ κακό. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο campaign pack. Εδώ έχουμε Γερμανία, left back. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Δεν, γενικά δεν ξέρω αν μπορείς να βγάλεις κάτι χειρότερο από αυτά τα δύο. Λοιπόν, και πάμε στα πακέτα που θέλω να ανοίξουμε για το βίντεο. Είναι τα La Liga Upgrades. Γενικά, άμα δεν είναι μπλε, τα κάνω skip. Έχω αδειάσει γενικά με rare από το club και με common, γιατί έκανα αυτά τα πακέτα. Οπότε, να δούμε αν θα μας δώσουν τίποτα. Δεν μπορεί να ήταν καλό αυτό παρεπτόντως. Α, όχι, Νίκο. Σκεφτόμουν πως ήταν η παρέδεση Λεόν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και καθόλου uniform από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Γιατί εδώ πέρα τους χρειάζομαι. Και θα ανοίξω όσα είναι από αυτά. Να δούμε άμα θα βγάλουμε κάτι. Ήδη έχουμε duplicate. Ακραίο. Πείτε μου και εσείς άμα τα κάνετε αυτά τα packs. Δεν το ξανασκεφτόμουν και δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει, είτε τώρα είτε και όταν είναι όλοι, να κάνεις αυτά τα packs. Γιατί ουσιαστικά δίνεις 12 rare, 11 κάρτες, 11 common θέλω να πω, για να πάρεις πίσω 4 κάρτες, από τις οποίες μόνο η μία είναι rare. Και σκεφτόμουν ότι άμα είναι να κάνεις αυτό το grind, γιατί να μην κάνεις το Tour Rare Gold Players Pack, τους βάζεις όλους εκεί πέρα που και αυτοί θέλουν μόνο 11 common και έχεις 2 Rare και μπορείς να τύχεις οποιονδήποτε. Από οποιαδήποτε λίγα, από Icon, από οποιοδήποτε Inform, γενικά από όλα τα Walkout. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει βάση, αλλά επειδή άνοιξα μερικά από αυτά και δεν δίνουν γενικά τίποτα. Δεν μιλάω για Team of the Year, ενώ ακόμα και για Fodder. Ότι ίσως να μην είναι πολύ καλή ιδέα να κραφτάρουμε τέτοια, για τώρα τουλάχιστον. Δηλαδή στο άλλο το βίντεο, στο main account, είχα πει ότι προς το παρόν θα κάνω το grind του League SBC μέχρι να βγουν όλοι στα πακέτα και να συνεχίσουν να κάνουν τα League Upgrades, αλλά νομίζω πως ίσως θα δω, δεν ξέρω, να αξίζει πολύ περισσότερο να κάνεις μόνο τα Upgrades, τα Premium, τα με τους Rare, και ουσιαστικά τους υπόλοιπους ίσως να τους βάζεις είτε σε του Rare Gold Players Pack, είτε να συνεχίσεις τα League SBC, είτε να κραφτάρεις, δεν ξέρω, τα Winter Wild Cat Upgrades όσοι δεν τα έχετε κάνει. Ή άμα βγάλουν και κανένα πίξ σε λίγες μέρες. Α, εδώ έχουμε το πρώτο walkout, είναι ο cross. Δεν γίνεται να είναι διπλό.
Γιατί έχει ένα rare μόνο μέσα. Α, και τον έχω. Οπότε να πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε. Τι πιστεύετε και τι θα κάνετε κιόλας. Θα κάνετε αυτό το grind από τώρα, το ξεκινήσετε από την Πέμπτη, από την Παρασκευή. Θα κάνετε μόνο τα tour rare gold players. Δεν έχουμε μιλητά, έχουμε back to back walkout. Α, όχι, δεν είναι ομιλητά, την είχα ξεχάσει αυτήν. Πάμε να ανοίξουμε και ένα 85 plus player pick. Ξέρετε, θα πάρω την bronze για να τελειώσουμε το icon pick. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το 88 plus το icon pick. Να δούμε αν αυτό θα μας δώσει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Το ότι θα μας έδωσε κανέναν usable ή ότι είναι όλοι base. Μεγάλο L, μεγάλο L. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα upgrades της La Liga, αφού δεν βγάλαμε τίποτα από το, από το icon. Λέτε να βγάλουμε δώρα Team of the Year. Ναι, γενικά πιστεύω πως είναι full δύσκολο, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Θα είναι ακραία δύσκολο να βγάλεις από το Team of the Year, ειδικά τώρα που δεν είναι καν όλοι στα πακέτα. Δεν, κανονικά κάθε 5-6 πακέτα που ανοίγω θα πρέπει να πηγαίνω να κραφτάρω κι άλλα για να μην βάζει συνέχεια duplicate. Ναι, και την επόμενη φορά δηλαδή. Και την επόμενη φορά που θα μου βγάλει duplicate, αυτό θα πάω να κάνω. Θα πάω να τους βάλω όλους σε ένα upgrade. Για να μην χρειάζεται να τους κάνω τις κάρτες συνέχεια. Αλλά το καλό φέτος με, με αυτά τα packs, επειδή είναι και γυναίκες μέσα, είναι ότι πέρα από τους άντρες έχει και τις γυναίκες, οπότε είναι λιγότερες πιθανότητες για duplicate, οπότε δεν χρειάζεται τόσο συχνά να πηγαίνεις για ανακύκλωση. Λοιπόν, άμα έχω πάνω από 2, θα πηγαίνω. Τέλεια. Και αυτό είναι το τελευταίο. Μετά πάμε στα premium. Αυτή την κάνουμε ανακύκλωση. Λοιπόν, crafter μερικά ακόμα. Δεν το πιστεύω. Αρχικά, πέρα του ότι αντί να βάλω τις 11 rare στο premium, τις έβαλα στο απλό. Οπότε αντί να πάρω το premium, πήρα το απλό με τις 4 κάρτες και τις 3 common και τον 1 rare. Τώρα το είδα αυτό, αντί να κραφτάρω της Premier League, κράφτορα της Bundesliga. Οπότε, παιδιά, θα ανοίξουμε της Bundesliga ελπίζοντας να πακάρουμε Oberdorf. Πω, δεν το πιστεύω καν.
Ναι, και ήμουνα σίγουρος ότι ήταν της Premier League. Και το τσέκαρα κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως τι έκανα λάθος. Είναι αργά βέβαια, εντάξει, είμαι λίγο κουρασμένος. Από όλες τις τριάρα βγάλαμε το μοναδικό παίχτη από τους τρεις που έχουμε στην Bundesliga. Πάρα πολύ ωραία. Δεν, γενικά άμα δεν είναι, άμα δεν είναι Team of the Year, το κάνω skip. Δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Δε ήδη φέλερα δύο φορές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μία με τους τριάρα που τους έβαλα στο απλό και μία με την Bundesliga. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα premium upgrades. Οκ. Ούτε εδώ έχουμε τίποτα. Τουλάχιστον δεν έχουμε duplicate. Αυτό είναι το τελευταίο. Ούτε εδώ έχουμε τίποτα. Λοιπόν, επειδή θέλω να γεμίσω λίγο το club, καθόλου το δεύτερο account δεν μου πολύ νοιάζει, θα ανοίξω το 81x11. Δεν έχουμε πάλι τίποτα. Ό,τι και να είναι δεν με νοιάζει. Ναι, δεν είχαμε κανένα walkout, είχαμε σε 81x11, είχαμε καλύτερη κάρτα 83. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και το 100k pack. Ούτε εδώ έχουμε κάτι. Ό,τι και να είναι δεν έχει πολύ σημασία. Έχουμε κάτι άλλο που να ανοίξουμε. Θα πάω να ανοίξουμε και ένα 83x10, επειδή χρειάζομαι μερικές κάρτες να γίνει στο κάρτο κλαμπ. Έχουμε Γερμανία, Striker, Νισούλερ. Η Νισούλερ θα είναι διπλό. Θα είναι, οκ. Okay. Θα είναι με την Παρέδες, οκ, okay, πάρα πολύ καλό. Άμα έχει inform μέσα θα είναι τέλειο. Okay. Λοιπόν, έκανα και μερικά δύο από τα 83x5 midfielders pack. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσουν κάτι. Λοιπόν, είναι Τσαλχάνογλου. Τίποτα σε αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Εδώ, ούτε εδώ θα μας δώσει κάτι δυστυχώς. Γαλλία, CDM, ό,τι και να είναι. Ο Τσομενί, ούτε κάνω καντέ. Πάμε να ανοίξουμε και το τρίτο που έκανα. Ούτε εδώ έχουμε μπλε φλέαρ, δυστυχώς. Και έχουμε πάλι 85 μόνο, είναι ράπινο. Πάρα πολύ κακό. Αυτός είναι ο μοναδικός 84 που έχω στο κλαμπ παρεπιπτόντως. Ο μοναδικός. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα packs. Θα ανοίξω μερικά. Ελπίζω να βγάλω κανέναν inform. Ούτε εδώ. Για να κραφτάρω και τα υπόλοιπα.
ούτε εδώ inform. Σήμερα πρέπει να έχω ανοίξει και μια δεκαριά από αυτά. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα inform. Μπορεί θα ανοίξω άλλο ένα. Μπας και μου δώσει inform. Ούτε τώρα, γιατί μου έχει μείνει μόνο ένα 83x10. Αλλιώς μπορεί να πάω να αγοράσω. Είναι τρίπιε. Αλλιώς μάλλον θα πάω να αγοράσω inform. Τα packs σήμερα είναι χάλια. Είναι χάλια. Αυτά παιδιά. Βλέπετε πόσα packs ανοίγω και δεν βγάζω τίποτα. Τίποτα. Είτε είναι Prime Gold Players Pack, είτε 83x10, είτε 84x5. Είτε είναι Premium Upgrades, είτε είναι απλά Upgrades. Δεν γενικά είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τη μοδηγία, το ξέρουμε. Ανοίγω κάθε μέρα πάρα πολλά πακέτα, πάρα πολλά και ποντάρω σε όλα αυτά που έχω κυρίως στο πρώτο account που είναι πάρα πολλά και στα 84x20 που έχω στο πρώτο και στα 83x20. Θα ελπίσουμε να βγάλουμε τουλάχιστον στο πρώτο account κάτι. Αυτό είναι το pack opening, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη φορά.